Σταυρός Χρυσάνθου. Έχει ξεκινήσει το οδηπορικό του και σήμερα και είναι στα σπήλια. Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Κάτια. Αν έχει διπλοκάμπινο, διάβαινε εδώ στι ορεινέ περιοχέ σήμερα. Να σου πω ότι είναι πολλοί δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Με τον Ιάκωβο τον Κύρου κάναμε μια υπερπροσπάθεια. Μα πήρε από τη Λευκοσία σχεδόν 2 ώρες για να καταφέρουμε να έρθουμε εδώ στα σπήλια. Θα συναντήσουμε του χωριανού, οι οποίοι περιμένουν εδώ και πάρα πολλέ ώρε να καθαρίσει ο δρόμο. Λοιπόν, είναι μαγευτικό το τοπίο, σα το δείχνει ο Ιάκωβο. Είναι πολύ ωραίε οι συνθήκε. Είναι βεβαίω τσουχτερό το κρύο. Θα δούμε έτσι λίγο πρώτα τα προβλήματα που προκύπτουν. Είμαστε εδώ με 2 κοινοτάρχες περιοχής. Είναι ο κύριος Μιλτιάδης Ιερίδης. Σας χαιρετώ, κοινοτάρχης Σπηλιών. Καλημέρα σας. Τύπος που σταθήκαμε, θα με μου χτάρουμε γιατί λέω πιο πίσω πέφτει το χιόνι που στέγει. Άρχισε τώρα το χιόνι να πέφτει κάτω από τις στέγες που είναι τσίγκι. Λοιπόν, κατάσταση στο οδικό δίκτυο να έρθεις προς τα σπήλια. Η κατάσταση, οι δρόμοι είναι κλειστοί. Να μην προσπαθήσει να έρθει κάποιο πάνω. Περιμένουμε τώρα από τα δημόσια έργα και την υπαρχιακή διοίκηση να μπορέσουν να φέρουν τα χιονιστικά, να μας ρίξουν, να καθαρίσουν τους δρόμους και να ρυπάρουν αλάτι. Να περάσουμε μέχρι αύριο το πρωί. Λοιπόν, πώς ήταν χθες η κατάσταση, χθες βράδυ στο χωριό. Οι χωριανοί φαντάζομαι στα σπίτια τους. Οι χωριανοί μένουν σπίτι τους, όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πάνω. Ευκαινούν έξω από τα σπίτια λόγω του κρύου και του πάγου. Μάλιστα. Προσπαθούν να ζεσταθούν με τα ορισμένα ξύλα που έχουν που μήνασαν. Για την ηλεκτρική θέρμανση. Και γι' αυτό είναι θέμα. Έχει πάρα πολλές μέρες που και με ξύλα και με ξύλα κάποια φάση θα εξαντληθούν. Θα πρέπει να ανάψουμε θερμάσεις, εάν έχουμε, και μετά θα πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Θερμάσεις, κεντρικές θερμάσεις δεν υπάρχουν προς το παρόν σε πολλά σπίτια από πάνω. Ζεσταίνουν τα σπίτια με τα ξύλα ή με τον ηλεκτρισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρω και μια κουβέντα από τον κοινοτάρχη Σευρίχου, τον κύριο Ξενάκη Ξενοφόντος. Κύριε Ξενάκη μου, σε χαιρετώ. Σας χαιρετώ και εγώ, Γιώργο, καλωσορίσετε στην ορεινή μας Κύπρο. Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση γενικά και στη Σολιά? Περνούσαμε από τη Σολιά πριν. Είναι καλύτερο το οδικό δίκτυο, αλλά υπάρχει παγετός, υπάρχει ένας κίνδυνος. Σίγουρα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, πιο χαμηλά. Όμως δεν πάβουν να λείπουν προβλήματα και να καλέσουμε και τον κόσμο μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν ανεβαίνει πάνω στις πιο ορεινές μας κοινότητες. Μου είπα σε σπίτια ότι πάγωσαν οι σωλήνες χθες βράδυ. Είχαμε περιστατικά, είχατε αναφορές? Ναι, υπήρχαν περιστατικά και στη δική μας κοινότητα. Σιγά σιγά βλέπουμε να γίνεται μια αποκατάσταση αυτών όλων, αλλά βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ένας χωριανός πιο τολμηρός, έβαλε τις αντιολυσιδικές του, δεν ήρθε με 4x4, όμως τα κατάφερε να έρθει. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχεις 4x4, αλλά κατάφερε να έρθεις με τις αντιολυσιδικές σου. Πώς είναι η κατάσταση στο δικοδίκτυο? Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θέλει προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ. Και βλέπω τώρα έρχονται και τα χιονιστικά κάτω. Λοιπόν, Κάτια μου, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πες, τι να δούμε. Λοιπόν, εάν έχουμε χρόνο και αν μας δίνεις ακόμη 2-3 λεπτά, να μπούμε μέσα με τον Ιάκωβο τον Κύρου, να πούμε ένα καλημέρα και στους χωριανούς μέχρι να έρθει το χιονιστικό. Ναι, πες. Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε απευθείας μετάδοση, να σου πω ότι ο Ιάκωβος μου κάνει νεύμα ότι έρχεται το χιονιστικό και θέλει να περιμένουμε το χιονιστικό. Άρα δώσε μας να δούμε το χιονιστικό το οποίο θα ανοίξει επιτέλους το δρόμο των σπηλιών, όσο συζητούμε. Εάν δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, θα επανέλθουμε. Ακριβώς. Αν δεν έχουμε άλλο να χρόνο, την εικόνα, να έρθουμε πίσω σε λίγο. Και το αυτοκίνητο μας. Είναι το δικό μας το διπλοκάμπινο εκείνο? Όχι. Είναι το αυτοκίνητο το δικό μας, ναι. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο δημοσιογράφος. Αν πάθει κάτι το αυτοκίνητο, να το ξέρουν αυτό, έτσι. Λοιπόν. Κύριος Κασκανής. Εγλέπετε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε επί του παρόντος. Πάμε να δούμε.